Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο εδώ στο Bookies Pocket για τους παλιούς. Όπως έχετε καταλάβει και από τον τίτλο, θα δοκιμάσουμε μια καινούργια σειρά στο κανάλι. Η αλήθεια είναι ότι πάντα ήθελα να την κάνω, την έχω δοκιμάσει όχι στο YouTube, στη σελίδα μας στο Facebook, pokemania.net. Θα παίρνουμε διάφορους χαρακτήρες από σειρές, από άνιμι, από παιχνίδια και θα φτιάχνουμε θεματικές ομάδες. Ομάδες Pokémon, δηλαδή εξάδες Pokémon. Η αλήθεια είναι ότι τη σειρά αυτή ήθελα να την κάνω μέσα από τα παιχνίδια Scarlet και Violet, αλλά χρειάζεται χρόνο, χρειάζονται λεφτά μέσα από το παιχνίδι. Δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει. Θα γίνεται μέσω του Showdown. Και αν κάποια ομάδα ή κάποιο βίντεο πάει αρκετά καλά, θα δοκιμάσω να κάνω και μέσα στο παιχνίδι την εξάδα και να κάνουμε μερικές μάχες μέσα από το παιχνίδι. Σήμερα λοιπόν θα φτιάξουμε θεματική ομάδα γύρω από την Wednesday Addams. Τελείωσα και τη σειρά στο Netflix χθες. Πραγματικά μου άρεσε. Και αν πάει καλά το βίντεο αυτό, θα προσπαθήσω να φτιάξω την ομάδα και στο Switch, στη Scarlet που παίζω, και να παίξουμε και εκεί τρεις μάχες όπως θα κάνουμε και εδώ, αλλά μέσα στο original παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι έχω έτοιμα τα 3 ή 4 Pokémon, ας θυμάμαι καλά, στο Switch. Τα δύο τα έχω και Shiny. Το άσχημο με την Addams είναι ότι τα περισσότερα Shiny αλλάζουν χρώμα, οπότε δεν της πάει τίποτα άλλο εκτός από το μαύρο. Τέλος πάντων, χωρίς πολλά, θα πάμε στο Team Build που έχω εδώ ανοιχτό. Τώρα, σαν πρώτο Pokémon, καλό θα ήταν το Grimmsnarl με Prankster. Και με... Rocky Helmet νομίζω. Prankster εννοείται, δίνει priority. Θα δώσουμε light screen σίγουρα. Parting shot σίγουρα. Θέλω reflect. Και πρέπει να βρούμε και μια κίνηση όμως να βαράμε. Fake out the... Δεν θα δώσω fake out. Τι μπορώ να δώσω? Όχι, θα πάμε για Dazzling Gleam. Τώρα οι V's νομίζω πρέπει να δώσουμε Defense και Special Defense και λίγο HP, ναι. Τώρα το δεύτερο πρόγραμμα που σκέφτηκα ότι θα ταιριάζει στην Addams είναι το Haunter και όχι Kengar. Και θα το βάλουμε Shiny. Θα του δώσουμε Speed και θα κατεβάσουμε Attack νομίζω. Σε σένα ξεχάσαμε και σε αφήσαμε Sirius. Special Defense θα ανεβάσω και θα κατεβάσω Attack. Θα σε κάνουμε Calm, ok. Τώρα τι moves. Σίγουρα θέλουμε Protect. Θέλουμε Shadow Ball. Και δεν μαθαίνεις κάποια priority όμως. Sucker Punch, ναι. Αλλά είσαι Special Attack. Δεν πειράζει, χρειάζεται. Δεν μαθαίνει Shadow Sneak, αυτό είναι κακό. Μαθαίνεις Toxic Spikes, ήταν πολύ ωραία κίνηση αυτή. Thunderbolt. Παιδιά, σε αυτό το βίντεο δεν θα φτιάχνουμε OP ομάδες, θα φτιάχνουμε όμως ομάδες που ταιριάζουν στους χαρακτήρες, οπότε
και γι' αυτό πήγα για Hounder και όχι για Kengar. Τώρα σίγουρα θέλουμε Macro με Prankster με Focusash. Tailwind σίγουρα. Fall Play. Brave Bird. Και Taunt θα ήταν καλό, ναι. Θα σε κάνουμε special defensive, όπως προτείνει και αυτό εδώ. Ναι. Τώρα το άλλο που έχω σκεφτεί είναι το Houndoom. Εσένα θα σε κάνουμε shiny, γιατί όχι. Το macro, όπως έλεγα και πριν, δεν μπορώ να τον κάνω shiny, γιατί κοιτάξτε, αλλάζει πολύ το χρώμα του, δεν ταιριάζει. Πρέπει να είναι έτσι λίγο μαύρο. Το macro, το Houndoom είναι μπλε σκούρο. Τώρα θα σου δώσουμε εσένα flash fire, νομίζω. Ναι. Και Choice Cut με είσαι Special Attacker. Οπότε ανεβάζουμε Speed και κατεβάζουμε Attack εύκολα. Θα σου δώσω. Ναι. Οπότε θα πάμε με Flamethrower, Protect, Nasty Plot. Και Sludge Pop. Shadow Ball. Θα φτιάξω ύστερα τα Terra και πρέπει να του δώσουμε και Terra Blast. Ναι. Εντάξει, η ομάδα είναι εντελώς YOLO. Το άλλο Pokémon το οποίο κυνήγαγα σαν τρελός για shiny και ακόμη δεν το έχω βρει στο Switch πάντα, το Vespiquen. Αν έχετε δει τη σειρά ξέρετε τον λόγο. Τώρα όμως τι item μπορώ να σου δώσω. Είσαι για αργό Pokémon, οπότε πρέπει να... Πρέπει να βάλουμε Trick Room. Και θα πάμε με Choice Specs. Physical Sweep, ρε. Ωραία. Θα το επιλέξω να δω. Οπότε Choice Band. Attack Order. Protect. U-turn.
Βασικά Caesar, θα πάμε full back. Full back. Τελώς τρελή ομάδα. Τώρα το τελευταίο απόγευμα της Wednesday, και όπου θα μπορούσε να είναι. Μπορούσε να είναι αυτό με τα πιράνχας από το πρώτο επεισόδιο, αλλά το Χαϊντρέικον μπορεί να είναι εύκολα. Και το Μις Μάγιους. Έχουμε ήδη έναν ghost type. Το Άμπρεον πάλι μπορούσε του Zoroark. Zoroark, ναι, Zoroark. Φυσικά εσένα πρέπει να σου δώσω focus ash. Και εσένα το... Ναι. Εσύ όμως τώρα... Τι μπορεί να κρατάς. Assault Vest με Snar, Brick Break, Knock Off και U-Turn. Το shiny σου εννοείται. Δύσκολο shiny όμως τα παιχνίδια. Αν κάνω αυτό το βίντεο στο Switch, παιδιά, αποκλείεται να το βρούμε shiny. Shiny όμως το Vespiquen μπορεί να είναι. Δεν μας πειράζει. Τώρα, Terra. Κοιτάξτε, έχουμε Terra, Dark Ghost, Dark, Dark, Bug και Dark. Οπότε εδώ Terra, καλό θα είναι να του δώσουμε normal. Ναι. Βασικά τα δύο Terra μας θα είναι είτε το Houndoom είτε το Vespiquen. Οπότε θα το κάνω έτσι. Και νομίζω, παιδιά, η ομάδα μας είναι έτοιμη. Δεν ξέρω πόσο καλά θα πάει αυτό. Δεν θα πάει, το ξέρω. Είναι και λίγο πρόχειρη η ομάδα. Τη φτιάξαμε έτσι γρήγορα. Δεν τα προσέξαμε και πολύ. Τώρα πάμε να τη δοκιμάσουμε. Full water type μαζί με Jolteon όμως. Θέλω Trick Room. Mm.
για τρίκον. Θα κάνουμε μια μάχη μονή, μια διπλή και την τρίτη θα δούμε στο πώς είναι καλά φτιαγμένη ομάδα να ανταποκριθεί. Τι φάση. Γιατί... Θα πάμε ξανά Hounder. Θα κάνουμε εννοείται ξανά την πρώτη μαχή, οπότε γιατί έφυγε πάρα πολύ γρήγορα. Okay. Τώρα δεν ξέρω αν έχεις... Έχεις κάποια priority. Έχεις Aqua Jet, ok. Έχεις και Moxie. Αυτό είναι κακό. Μπορώ να πω... Σκετά κακό. Δηλαδή μπορώ τώρα να πω για ένα Reflect. Δεν έκανε τίποτα, ευτυχώς. Μπορούμε να πάμε για ένα parting shot. Και να πάμε στο Zoroark, το οποίο θα είναι Vespi Queen γιατί είναι και καλά το τελευταίο Pokemon. Θα πάω για knock-off. Έχεις priority συνεχώς όμως. Το Aqua Jet το οποίο κάνει πολύ. Okay. Τώρα όμως το Trick Room έφυγε. Δεν νομίζω να είμαι πιο γρήγορος. Μπορώ να πάω στο macro να πάμε για Tailwind. Θα μας βγάλει όλη την εξάδα εκτός από το πρώτο του Pokemon. Και αυτό δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλός ιονός. Θα πάω στο Houndoom. Θα γίνω normal type. Και θα πάμε για Sludge Bomb και ελπίζω να το σκοτώσουμε. Δεν το σκοτώνουμε. Βασικά το attack του είναι επί 3,5. Παιδιά μας έκανε μας σκοτώσε όλα τα Pokemon με ένα Pokemon απίστευτο. Τώρα δεν ξέρω αν θέλουμε Trick Room για αυτήν την ομάδα. Νομίζω Tailwind χρειαζόμαστε. Με Houndoom.
πάμε για Tailwind και για Light Screen. Πας για Taunt. Μπορώ να πάω για Brave Burst. Και θα μείνω μέσα. Το σκοτώνουμε το Volcarona. Πας ξανά για Taunt. Εδώ θα αλλάξω. Δεν νομίζω να είμαι πιο γρήγορος, αλλά θα πάμε για Snort και για Dazzling Gleam. Είμαστε πιο γρήγοροι. Ρίχνουμε το Special Attack. Το Aqua Step θα βγάλει εκτός το Zoroark. Έχεις και Moxie πάλι. Τώρα μπορώ να ξαναπάω για Macro και να πάμε για Tailwind πάλι. Κάνω αυτό. Μπορούμε να πάμε στον πραγματικό Hounder τώρα. Ωραία. Μπορώ να πάω για full play, το οποίο θα είναι super effective. Και Thunderbolt. Έχουμε το Tailwind με το μέρος μας, δεν νομίζω να είναι πιο γρήγορος ή να έχει κάτι το οποίο... Ωραία, αυτό που θέλεις είναι να ανεβάσεις το Special Attack, αλλά... Δεν ξέρω αν θα βοηθήσει κάπου. Πας για Encore. Οκ. Εντάξει, νομίζω έχουμε κερδίσει. Ξέρω ότι μπορεί να πάει στραβά. Αυτό μπορεί να πάει στραβά, ότι έφυγε το Tailwind, αλλά και πάλι... Νομίζω είμαστε πιο γρήγοροι. Το παίρνουμε το Torch Song, ευτυχώς. Το Exizor σκοτώνει. Γιατί έχω βάλει Protect στο Houndoom ενώ είναι με... Τέλος πάντων. Κερδίσαμε τη δεύτερη μάχη, έχουμε χάσει τη μία. Τη μία δεν την υπολογίζω που έχει παραιτηθεί ο άλλος. Τώρα μπορούμε να ξαναπάμε για Double. Αλλά να πάμε Double...
πάμε με VGC rules τώρα. Οπότε τώρα θα μπορούμε να επιλέξουμε μόνο 4 από τα 6 Pokemon για την τελευταία μας μάχη. Γιατί η τελευταία μάχη φαίνεται να είναι δύσκολη. Δεν μας συμφέρει το Trick Room. Πρέπει να πάμε για Tailwind. Το οποίο Tailwind όμως μου φαίνεται δύσκολο χωρίς το. Αλλά δεν έχεις Fake Out. Έχεις βασικά Fake Out. Το οποίο με φοβίζει. Αν και νομίζω... Μπορώ να πάω για Trick Room. Σε κάνω νομίζω το Houndoom είναι η πιο σωστή επιλογή. Arcanine με Intimidate και Sneeze. Εδώ σίγουρα θα έρθει το Fake Out. Αλλά πρέπει. Και να πάμε για Brick Break στο Sneeze. Δεν πας για Fake Out. Βγάζουμε το Sneeze λεχτό με Brick Break. Πας για Play Rough. Εντάξει, τα Zoroark. Τώρα έχουμε και δύο από τρία Pokemon. Άρα ξεκινάμε από εκεί που ήμασταν. Μπορώ να πάω για Brave Bird στο Arcanine. Και Reflect. Critical Hit. Σου κάνω ένα taunt. Θα βγάλουμε εκτός το Arcanine, το οποίο πρέπει να βγει εκτός. Θα κλειδωθώ όμως το Sludge Bomb και είναι κακό. Είμαστε σε πάρα πολύ άσχημη θέση. Δηλαδή είμαι κλειδωμένος στο Sludge Bomb, δεν μπορώ να πάω ούτε για Flamethrower στον Bronzong. Κάπου εδώ έχουμε χάσει. Δεν του κάνει τίποτα. Αν δεν ήμουν κλειδωμένος, μπορεί κάτι να γινόταν, βασικά δεν νομίζω και πάλι. Μου αρέσει πως σκέφτεται. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, κάντε like αν σας άρεσε, αφήστε κάποιο σχόλιο από κάτω, αν θέλετε να δείτε κάποια άλλη θεματική ομάδα ποια θα ήταν, και μέχρι το επόμενο βίντεο καλά να περνάτε, γεια σας!